Στο δεύτερο μέρος της περιήγησής μας, οδηγώντας πάνω στον Ηλισσό ποταμό, επανερχόμαστε στην οδό Μιχαλακοπούλου, μπαίνοντας από την οδό Παπαδιαμαντοπούλου, όπου βρισκόταν η γέφυρα, και στο σημείο που είχαμε στρίψει, τώρα θα συνεχίσουμε ευθεία, καθότι εδώ, όπως είπαμε, ενωνόντουσαν οι δύο κλάδοι, του ψυχικού και των κουπονίων, και πλέον βρισκόμαστε πάνω στην κεντρική κήτη του Ηλισσού ποταμού, κατεβαίνοντας προς τις εκβολές του. Εδώ, επί της γέφυρας, επί της οδού Αλκμάνος, υπήρχε γέφυρα, η πρώτη στην ουσία γέφυρα της κεντρικής κήτης, μετά τη συμβολή των κλάδων, η οποία εξυπηρετούσε φυσικά τους κατοίκους των εδώ περιοχών. Λίγο πιο κάτω, εδώ από πάνω μας βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους. Υπήρχε ένας μικρότερος κλάδος, ο οποίος ερχόταν μέσα από το πάρκο. Υπήρχε μάλιστα και γέφυρα, και εκεί, επί της Ίωνος Δραγούμη και της Δημητρέσα, ένας μικρός κλάδος του πάρκου Ηλισσίων. Εδώ πλέον βρισκόμαστε πίσω από το Χίλτον, πάνω στην κήτη πάντα του Ηλισσού ποταμού. Αριστερά μας βρίσκεται το νοσοκομείο Συγκρού, όπου από μπροστά του περνούσε και κατέβαινε ο κλάδος Κεσαριανής, το μεγάλο ρέμα Κεσαριανής, το οποίο ξεκινάει από την Καλοπούλα και κατέληγε εδώ ακριβώς πίσω από την Εθνική Πινακοθήκη. Εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε τώρα ενωνόταν και ο κλάδος Κεσαριανής στον κεντρικό κλάδο του Ηλισσού, και πλέον όλα αυτά τα νερά των περιοχών Χολαργού, Παπάγου, Ζωγράφου, Ηλισσίων, Ψυχικού, Αμπελοκήπων και Κεσαριανής βρίσκονται από κάτω μας σε μια ενιαία κήτη. Στον κλάδο Κεσαριανής υπήρχαν φυσικά και εκεί γέφυρες. Υπήρχαν δύο ρέματα στην ουσία, το μεγάλο και το μικρό. Γέφυρες υπήρχαν στην Ηρών Σκοπευτηρίου, αν μα ξεκινήσουμε από βορρά, στην Γρηγορίου Θεολόγου, στον Κόμβο με την Κατεχάκη. Και πλέον, παίρνοντας αυτή τη μικρή στροφή, πάντα πάνω από την κήτη του Ηλισσού ποταμού, η οποία ακριβώς βρίσκεται λίγο αριστερά μας, στο πάρκο που υπάρχει στο αριστερό μας χέρι, το οποίο προσεγγίζοντας διαγώνια την λεωφόρο μπαίνει πλέον από κάτω της. Και χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές, κάποια μικρά δεξιά και αριστερά, κάποιες στροφούλες που έπαιρνε ο Ηλισσός, σήμερα έχουν εξαφανιστεί τελείως. Στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, στο δεξί μας χέρι, έκανε μία στροφή ο Ηλισσός, βρισκόταν η γέφυρα. Βρισκόταν εδώ μία γέφυρα και το ιερό του Παγκράτη, το οποίο ανακαλύφθηκε το 1953 λόγω των έργων διάνοιξης της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου που βρισκόμαστε τώρα, και κρύβει από κάτω της τον Ηλισσό ποταμό. Εδώ προσεγγίζουμε τώρα την οδό Αγίου Σπυρίδωνας, όπου και εδώ υπήρχε γέφυρα, μεταλλική μάλιστα, η οποία καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, και προσπερνώντας την περνάμε την οδό Ερατοσθένους, όπου δεν υπήρχε γέφυρα, και φτάνουμε μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, όπου υπήρχε και καταστράφηκε για τη διάνοιξη της λεωφόρου Βασιλείου Γεωργίου η πλέον γνωστή γέφυρα του Ηλισσού ποταμού, η γέφυρα του Σταδίου, η τρίτοξη γέφυρα, η οποία είχε κατασκευαστεί η πρώτη και λαμπρή από τον Αδριανό. Πιθανότατα είχε ανακατασκευαστεί, δεδομένου ότι σίγουρα υπήρχε ανάγκη διάσχισης για την προσέγγιση στο στάδιο, η οποία σωζόταν μέχρι τον 18ο-19ο αιώνα, όπου και ανακατασκευάστηκε με δωρεά του Γεωργίου Αβέροφ, και η οποία καταστράφηκε για τα έργα υπογειοποιήσεως. Εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, όπου ξεκινάει η λεωφόρος Αρδιτού και δεξιά η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, ο Ηλισσός
έσπαγε στην ουσία σε δύο κλάδους, κυκλώνοντας μια περιοχή η οποία ονομάστηκε Βατραχονήσι, λόγω προφανώς της ύπαρξης βατράχων από τα πολλά νερά. Είναι η περιοχή πίσω από το Ολυμπίο, εδώ που βρίσκεται σήμερα ο Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος, και είναι το μοναδικό σημείο όπου η φυσική κήτη του Ηλισσού ποταμού φαίνεται ακόμα εντός πόλης. Είναι εδώ ακριβώς από κάτω μας, στο δεξί μας χέρι, μπροστά από το εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής του Ηλισσού, όπως λέγεται κιόλας χαρακτηριστικά. Και εδώ ακριβώς σώζεται και μια γέφυρα η οποία κατασκευάστηκε επί εποχής Όθωνα, γύρω στο 1860-63 εκεί. Και τα ίχνη της σώζονται ακόμα, τα τρία τόξα της, τα βάθρα της είναι μπαζωμένα αυτή τη στιγμή, ένα μπάζωμα το οποίο τα έχει κρύψει, παρόλα αυτά φαίνεται η γέφυρα, πάνω στην οποία έχει χτιστεί σύγχρονη γέφυρα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης για την εξυπηρέτηση των οχημάτων. Πλέον βρισκόμαστε στην οδό Καλλιρόης, εφόσον διασχίσαμε την οδό Βουλιαγμένης, η οποία πήρε το όνομά της από την πηγή Καλλιρόη που βρισκόταν στο σημείο που είπαμε πριν, μπροστά από την Αγία Φωτεινή, και χάρισε το όνομά της στην οδό. Περάναμε την οδό Βούρβαχη, όπου υπήρχε γέφυρα. Πιο κάτω υπήρχε η οδός, η γέφυρα της οδού Πετμεζά. Εδώ αριστερά, που βρίσκεται ο Άγιος Παντελεήμονας, κατέβαινε ένας ακόμα κλάδος του Ηλισσού ποταμού, ο οποίος μπορούμε να τον αποκαλέσουμε κλάδο πρώτου νεκροταφείου, καθότι ερχόταν από το νεκροταφείο, διέσχιζε στην ουσία το χώρο του σημερινού νεκροταφείου, πέρναγε την οδό Βουλιαγμένης, όπου υπήρχε και γέφυρα εκεί, και κατέληγε εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου υπήρχε η γέφυρα της οδό Πετμεζά, που την περνάμε μόλις τώρα, και συνεχίζουμε πάνω στην κήτη του Ηλισσού. Κατά μήκος της Καλλιρόης και μέχρι τη Λεωφόρο Συγκρού υπήρχαν αρκετές γέφυρες για την εξυπηρέτηση του εδώ πληθυσμού, καθότι εδώ η κήτη ήταν αρκετά μεγάλη και δεν μπορούσε εύκολα να τη διασχίσει ένας οδηπόρος και φυσικά τα οχήματα. Οπότε είχαν κατασκευαστεί αρκετές γέφυρες πέρα από την Βούρβαχη και την Πετμεζά. Στο ύψος της οδού Θεοκρήτου υπήρχε γέφυρα, στο ύψος της οδού Δράκου με Ηρακλέους, και με τελευταία γέφυρα πριν τη Λεωφόρο Συγκρού, τη γέφυρα της Φρατζή, του Αμβροσίου Φρατζή, ή Λεωφόρος Αλοπεκής όπως λεγόταν παλιά, όπου και εκεί λίγο πιο κάτω κατέληγε ο κλάδος του Νέου Κόσμου, όπου και σε αυτή την περιοχή αριστερά μας του Νέου Κόσμου υπήρχαν φυσικά γέφυρες για την εξυπηρέτηση του κόσμου. Έχουμε τεκμηριώσει την ύπαρξη στην οδό Θεοδωρίτου και Βρεσθένης, στην οδό Αντισθένους, στην οδό Σόστρατου, στην οδό Μικονίου, στην οδό Θεοδωρίτου Βρεσθένης πιο ψηλά, στην οδό Θαρύπου και στη Λυσιμαχίας. Βρισκόμαστε πίσω από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το εργοστάσιο Fix, και μόλις περάσαμε την οδό Φρατζή, κατευθυνόμενοι και παίρνοντας μία κλίση για να διασχίσουμε τη Λεωφόρο Συγκρού από κάτω. Αριστερά μας, πίσω από αυτά τα τσιμέντα και λίγο πιο κάτω, βρίσκεται ο Ηλισσός ποταμός, ο υπογειοποιημένος και θαμμένος σήμερα, ο οποίος συνεχίζει την πορεία του και συνεχίζει να μεταφέρει τα νερά του υπόγεια, αθόρυβα, αλλά πάντα με συνέπεια. Παίρνοντας λοιπόν αυτήν εδώ την παρακαμψούλα για να βγούμε στην οδό Χαμοστέρνας, παραμένουμε πάνω στην κήτη του Ηλισσού. Εδώ βρισκόμαστε στο φανάρι όπου κάποτε πέρναγε το τραμ, το νούμερο 1 τραμ, το οποίο σήμερα έχει δώσει τη θέση του στο τρόλεϊ, φαίνονται και οι γραμμές του τρόλεϊ, το οποίο εξυπηρετούσε την περιοχή της Καλλιθέας.
Και φυσικά υπήρχε μια γέφυρα για τη διάσχιση του τραμ πάνω από τον Ηλισσό ποταμό. Συνεχίζοντας λοιπόν με τα φιδίσια αυτά σχήματα του δρόμου, μπαίνουμε στην οδό Χαμοστέρνας, όπου πλέον το εύρος της Κήτης έχει μεγαλώσει αρκετά, καθότι έχει συγκεντρώσει τα νερά όλων αυτών των κλάδων που έχουμε προαναφέρει. Εδώ αριστερά μας είναι η περιοχή των παλιών σφαγείων, όπως είναι γνωστή. Και φυσικά υπήρχαν και εδώ γέφυρες, δύο τεκμηριωμένες, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, μία στην οδό Ίδρας και μία στην οδό Θησαίος, στην προέκταση της οδού Θησαίος περίπου. Υπήρχαν αυτές οι γέφυρες. Λίγο πριν φτάσουμε στο σημείο όπου στις αρχές του 20ου αιώνα αποφασίστηκε η εκτροπή των νερών του Ηλισσού ποταμού, δηλαδή τα νερά να μην χύνονται στον Κηφισό ποταμό, καθότι μετά από βροχές πλημμύριζε όλη η περιοχή, οπότε αποφασίσαν να εκτρέψουν τον Ηλισσό ποταμό στο ύψος της οδού Ευαγγελιστρίας που βρίσκεται σήμερα στην Καλυθέα. Στο αριστερό μας χέρι θα βρεθεί σε λίγο. Εμείς θα πάρουμε τη στροφή της Χαμοστέρνας. Η διευθετημένη Κήτη συνεχίζει ευθεία επί της οδού Ευαγγελιστρίας και τα νερά σε περίπτωση υπερχείλισης εκβάλλουν σήμερα στον Φαλυρικό όρμο μέσα από αυτόν τον δρόμο. Η Κήτη αυτή είναι ανοιχτή και μπορεί οποιοδήποτε να τη δει. Είναι το φυσικό σύνορο μεταξύ Καλυθέας και Μοσχάτου και όπως είπαμε κατασκευάστηκε γύρω στο 1905 υπό την επίβλεψη του καθηγητή Άγγελου Γκίνη, καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τότε. Εδώ βρισκόμαστε ακριβώς κάτω από την γέφυρα του Ισάπ, τη σύγχρονη γέφυρα του Ισάπ. Η ιστορική γέφυρα του Ισάπ είχε χτιστεί το 1863. Οι παλαιοί κάτοικοι της περιοχής θα θυμούνται την τρίτοξη γέφυρα, η οποία σωζόταν μέχρι το 1985 και γκρεμίστηκε για την κατασκευή αυτής εδώ της γέφυρας που βλέπουμε μπροστά μας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου καθώς και των οχημάτων, εφόσον δημιουργήθηκε και οδόστρωμα και αριστερά και δεξιά των γραμμών. Βρισκόμαστε λοιπόν κάτω από αυτή τη γέφυρα και συνεχίζουμε πάνω στην ιστορική Κήτη του Ηλισσού ποταμού, η οποία συνέχιζε πάντα κάτω από την οδό Χαμοστέρνας. Δεξιά μας είναι ο Δήμος Αθηναίων, αριστερά μας ο Δήμος Σταύρου, όπου η ταμπέλα μας υποδέχεται. Από αυτό το σημείο και μετά, λόγω κυρίως και της εκτροπής, η Κήτη του Ηλισσού ποταμού είναι δύσκολα εντοπίσιμη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αρκετά στοιχεία που μπορούμε περίπου να εντοπίσουμε πού ακριβώς περνούσε, μέχρι να αρχίσει τα νερά του, όπως είπαμε, να τα ενώσει με τα νερά του Κηφισσού ποταμού. Στην ουσία, ο Ηλισσός δεν είχε μία συμβολή με τον Κηφισσό. Έχινε τα νερά του στην περιοχή που θα καταλήξουμε σε λίγο, στην περιοχή του Ρέντι, όπως έκανε και το ρέμα, τα νερά που ερχόντουσαν από το ρέμα του προφήτη Δανιήλ και άλλων μικρότερων ρεμάτων της περιοχής. Και σε περίοδο φυσικά καταιγίδας όλη αυτή η περιοχή πλημμύριζε, δημιουργώντας έναν τεράστιο βαλτότοπο και υγρότοπο, μπορούμε να πούμε, όπου σήμερα βρίσκεται η περιοχή του Ρέντι με τα γνωστά εργοστάσια. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι δεν μπορούμε να εντοπίσουμε φυσικά ούτε ένα λοφίσκο σε όλη αυτή την περιοχή Ρέντι, Ταύρου, Μοσχάτου, καθότι όλη αυτή η περιοχή ήταν ένας απέραντος υγρότοπος, ένα δέλτα στην ουσία, γι' αυτό άλλωστε ονομάστηκε και δέλτα του Φαλήρου, γιατί εδώ καταλήγανε όλα τα νερά αυτών των ποταμών. Και μπορούμε να φανταστούμε τι τοπίο θα ήταν εδώ δημιουργημένο, τι χλωρίδα και τι πανίδα θα υπήρχε όταν αυτά τα νερά ποτίζανε όλες αυτές εδώ τις περιοχές. Και φυσικά ήταν μία από τις αιτίες που αποφασίστηκε η εκτροπή του ποταμού
στην οδό Ευαγγελιστρίας, γιατί πλέον όταν άρχισε η αστικοποίηση της περιοχής, οι πλημμύρες έπαψαν να είναι όμορφο θέαμα για φυσιοδίφες και περιπατητές και αποτελούσαν πρόβλημα σοβαρό κυρίως για τους κατοίκους. Εμείς συνεχίζουμε ευθεία, διασχίζουμε τώρα την οδό Πειραιός, όπου και εδώ υπήρχε γέφυρα για την διάσχιση της ιστορικής κήτης του Ηλισσού ποταμού. Εδώ ακριβώς έπαιρνε μία στροφούλα, όπως θα στρίψουμε και εμείς. Ο Ηλισσός στην ουσία βρίσκεται στο αριστερό μας χέρι, κάτω από τα γήπεδα και κάτω από αυτά τα πάρκα και τους χώρους πρασίνου που έχουν δημιουργηθεί. Υπάρχουν κάποιες αναφορές για γέφυρα του Ηλισσού για να περνάει ο σιδηρόδρομος που βρισκότανε, μπορούμε να φανταστούμε, κάπου εδώ. Ο Ηλισσός στην ουσία βρίσκεται από κάτω μας. Η κατασκευή του σιδηρόδρομου φυσικά έχει αλλάξει τελείως την τοπογραφία της περιοχής. Σήμερα υπάρχει ένα μικρό αυλάκι όπου συλλέγει τα νερά και τα κατευθύνει προς τον Κηφισό ποταμό. Εμείς θα στρίψουμε αυτή τη στιγμή, φεύγοντας από την πιθανή ιστορική κήτη του Ηλισσού και έχοντάς τον στο αριστερό μας χέρι, καθότι είναι δύσκολη η πρόσβαση με το αυτοκίνητο. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να φανταστούμε ότι, όπως βλέπουμε το τρένο, τις γραμμές του αριστερά, ακριβώς αριστερά κατέβαινε και το ποτάμι μέχρι να φτάσει στο σημείο λίγο πριν τη συμβολή με τον Κηφισό ποταμό, όπου εκεί, όπως είπαμε, ενώνουν τα νερά τους όλα αυτά τα ρέματα της περιοχής. Εδώ στην ουσία που βρισκόμαστε, στην περιοχή του Ταύρου, άλλοτε υγρότοπο όπως είπαμε, υδροβιότοπο, κατέληγε η ιστορική κήτη του Ηλισσού ποταμού. Εδώ αριστερά που απαγορεύεται, θα κάνουμε μία παύση για να πάμε στο σημείο όπου επιτρέπεται το όχημα και για να κλείσουμε αυτήν την περιήγηση. Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε μία μικρή παρένθεση για να αναφέρουμε δύο λόγια για τον Κηφισό ποταμό. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, μπαίνουμε στην οδό Αγίας Άνης, η οποία οδός Αγίας Άνης είναι η ιστορική κήτη και η παλαιά κήτη του Κηφισού ποταμού. Στην αρχαιότητα ο Κηφισός ποταμός βρισκόταν εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε τώρα, όπως πηγαίνει η οδός Αγίας Άνης, εξού και το φιδίσιο της σχήμα. Και την κάνουμε αυτή την παρένθεση γιατί πρέπει να πούμε ότι ο Ηλισσός ένωνε τα νερά του με τον Κηφισό σε αυτήν την κήτη και όχι στην κήτη που υπάρχει σήμερα κάτω από την Εθνική Οδό, η οποία είναι μετέπειτα κατασκευασμένη και αυτή κυρίως για αντιπλημμυρικά έργα. Οπότε τώρα στην ουσία βρισκόμαστε πάνω στην ιστορική κήτη του Κηφισού ποταμού, όπου φτάνοντας στο τέρμα της ήταν το σημείο όπου ένωνε τα νερά του με τον Ηλισσό, αν δεν τα έχινε εδώ στην περιοχή, όπως είπαμε, δημιουργώντας το γνωστό μας δέλτα, το οποίο ξεκινούσε από αυτή την περιοχή και κατέληγε φυσικά μέχρι το Φάληρο. Εδώ λοιπόν, συνεχίζοντας ευθεία, ο ιστορικός Κηφισός ενώνεται με τον σημερινό Κηφισό και σε ένα σημείο λίγο πιο κάτω, όπου θα πάμε ευθύς αμέσως, ήταν το σημείο ένωσής του με τον Ηλισσό. Ολοκληρώνοντας την περιήγησή μας, βρισκόμαστε στο τέρμα της οδού Ταύρου, ένα διέξοδο όπως φαίνεται. Μπροστά μας είναι η γέφυρα του σιδηρόδρομου που διασχίζει τον Κηφισό και την Εθνική Οδό. Εδώ λοιπόν
στην άλλη μεριά στην ουσία, η οποία δεν προσεγγίζεται με αυτοκίνητο. Ήταν η συμβολή του Ηλισσού με τον Κηφισό, όπου σήμερα υπάρχει ένας υπόγειος οχετός και τίποτα δεν θυμίζει την κατάσταση που υπήρχε όταν ο Ηλισσός κυλούσε φυσικά εδώ πέρα. Θα διασχίσουμε λοιπόν την οδό Ταύρου μέχρι το σημείο από όπου δεν μπορούσαμε να μπούμε, κλείνοντας έτσι αυτή την περιήγηση. Στο δεξί μας χέρι λοιπόν είναι ο σιδηρόδρομος, ακριβώς από την άλλη μεριά όπως βρισκόμαστε εμείς τώρα υπάρχει ο αγωγός, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή της ιστορικής κήτης του Ηλισσού ποταμού. Διασχίζοντας έτσι λοιπόν και την οδό Ταύρου, έχουμε ολοκληρώσει όλη αυτή την πορεία μας πάνω στους δρόμους που βρίσκεται ο Ηλισσός ποταμός, ο οποίος πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ζωντανός, τα νερά του κυλάνε, είτε υπόγεια είτε και στον υδροφόρο ρίζοντα από κάτω, και φυσικά μας περιμένει να τον φέρουμε και πάλι στο φως και πάλι στην επιφάνεια, αλλάζοντας φυσικά πρώτα και κύρια την νοοτροπία μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε μεταξύ μας και με τα στοιχεία της φύσης. Πάντα στο δεξί μας χέρι, όπως είπαμε, ανεβαίνουμε πάντα την οδό Ταύρου. Φτάνουμε στο σημείο που είχαμε κάνει την παράκαμψη συνδέοντας έτσι τις περιοχές και τους δρόμους που κρύβουν τον Ηλισσό ποταμό. Ευχόμαστε καλές περιηγήσεις και σε εσάς και την επόμενη φορά που θα διασχίσετε και εσείς αυτούς τους δρόμους να σκέφτεστε τον Ηλισσό, γιατί ό,τι είναι στο μυαλό του ανθρώπου είναι και στη ζωή του. Γεια χαρά!